Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας προανήγγειλα και λίγο πριν, τον κύριο Ντίμη Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλησπέρα. Με πείτε Δημήτρη. Να πω εδώ στον κόσμο ότι πολλές φορές με τον Ντίμη Παπαϊωάννου, καταρχήν μου επιτρέπεται ο Ενικός. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Πολλές φορές με τον Ντίμη, όταν μιλάμε, μπερδευόμαστε και λέμε με άλλο όνομα το ένα στον άλλον. Οπότε μην μπερδευτεί κανένας να ακούσει άλλο όνομα. Λοιπόν, σας καλέσαμε σήμερα, σε κάλεσα σήμερα για να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω με όλο το θάρρος της γνωριμίας μας για να μιλάμε στον Ενικό και νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο για τον κόσμο. Άλλωστε και στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια γνωστός ως Ντίμης είσαι. Με διαφορετική όμως ιδιότητα σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και έχουμε σχεδόν παρόμοια θέση. Εγώ εκπροσωπώ ένα μέσο ενημέρωσης, σε εκπροσωπείς ένα άλλο μέσο ενημέρωσης, πέρα από την άποψη σου βέβαια ως παράγοντας του Άρη. Και το βάζω στο τραπέζι γιατί για μένα είναι σημαντικό να μιλάμε με έναν εκ των εκδοτών μιας προσπάθειας καθαρά κυτρινόμαυρης, καθαρά Αριανής. Εσύ είσαι επαγγελματίας, Χρήστα, εγώ είμαι πολύ ερασιτέχνης σε αυτό το κομμάτι. Δεν αισθάνομαι εκδότηση ή οτιδήποτε. Με το φίλο μου τον Ηλία, τον Μπόπη, σκεφτήκαμε ότι ο Άρης έχει ανάγκη από ένα έντυπο για να συσπηρώνει τον κόσμο, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο κενό σε αυτό το κομμάτι. Την κάναμε την προσπάθεια και πιστεύω ότι την κάναμε καλά, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου είναι απίστευτη, απίστευτη. Πάει να πει ότι το έχει ανάγκη ο Αριανός φιλάθλος αυτό το έντυπο. Αλήθεια είναι αυτό και υπάρχει όντως πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το βιώνω και εγώ ως μέλος αυτής της προσπάθειας. Παρόλα αυτά, ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εγώ, ότι ο κόσμος, πέρα από ένα δικό του έντυπο μέσο το οποίο δεν υπήρχε, κακά τα ψέματα συσπηρώνεται πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν επιτυχίες. Και ο Άρης είναι σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Ναι, και ψυχολογία δεν έχει. Είναι σίγουρα περάμε τα δύσκολα, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, πραγματικά. Ξεκινήσαμε με άλλες προοπτικές τη χρονιά, εξελίχθηκε διαφορετικά, αλλά έχουμε και πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το κομμάτι, Χρήσταθε, γιατί βιώνουμε την αδικία καθημερινά, ο Αριανός, ο παδός, ο φίλαθλος, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να εξαρτώμαστε πλέον από άλλους για την άνοδο και να μην είναι στο χέρι μας. Φυσικά δώσαμε και εμείς αρκετά δικαιώματα για να γίνει αυτό. Μια που πήγαμε στο ποδόσφαιρο, πες μου την άποψη σου λίγο, γιατί θεωρείς ότι έφτασε η ομάδα να περιμένει όντως, καταρχήν πρέπει να κερδίσει τον Όφη οπωσδήποτε, αλλά περιμένει είτε διπλό του Απόλλωνα ή μια γκέλα της Λαμίας πρώτη-τελευταία αγωνιστική στη Σπάρτη. Βέβαια μιλάμε και για μια Λαμία και για ένα Απόλλωνα που γκέλες δεν κάνουν πουθενά και όταν δεν κερδίζουν εύκολα τα παιχνίδια υπάρχει πάντα διαιτητική βοήθεια. Γιατί όμως έφτασε ο Άρης σε αυτό το σημείο? Ναι, πιστεύω ότι ξεκίνησε με όλες τις καλές προοπτικές για την άνοδο. Το ρόστερ ήταν απίστευτο και είναι απίστευτο σαν ονόματα. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, αλλά δεν είχε και τη βοήθεια που χρειαζόταν όταν κάποια στιγμή η απόδοσή του δεν ήταν καλή, όπως στις ανταγωνιστικές ομάδες τις δύο που είναι μπροστά στη βαθμολογία από τον Άρη, που εκεί έμπαινε η βοήθεια και παίρνανε τους αγώνες, και ας ήταν τόσο κραυγαλές οι αποφάσεις των διαιτητών που έφτανε σε σημείο να γελάει όλη η ομάδα. Αλλά τελικά κανενός το αυτή δεν υδρώνει και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Δεν μπορώ να πω ότι η προσπάθεια δεν έγινε. Φυσικά από ό,τι αποδεικνύεται το ρόστερ δεν θέλει μόνο ονόματα, θέλει και άλλα πράγματα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία η Β' Εθνική. Δεν μπορεί να την πάρει τελικά ούτε με τη φανέλα μόνο ούτε με τα ονόματα. Θέλει ένα σύνολο πραγμάτων που δεν γίνανε και παίκτες πραγματικά να κατέχουν και να γνωρίζουν την κατηγορία. Το βασικό και το άσχημο είναι πλέον ότι φτάνουμε στο τέλος και ο Άρης είναι τρίτος στη βαθμολογία. Πιστεύεις ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση? Βεβαίως και πιστεύω. Αλίμονο. Βεβαίως και πιστεύω. Είναι σαν το δικό μου το πιστεύω, το θέλω να μπερδεύεται με το... Γιατί και εγώ πολλές φορές αυτό που θέλω το πιστεύω, αλλά στο τέλος απογοητεύομαι. Και νομίζω πολύ Αριανή είναι έτσι, ναι, το τελευταίο διάστημα. Αν πάρουμε το τελευταίο καιρό, το καθοριστικό παιχνίδι ήταν μέσα στις αίρες, το οποίο πραγματικά δεν μπορέσαμε να
το κερδίσουμε, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα τώρα. Αλλά υπάρχουν μεταξύ μας παιχνίδια πολλά. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αλλά είναι πάρα πολλά που πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε και θέλω να σταθώ και ας ξεκινήσω από αυτό λίγο, Χρήστα, θα με επιτρέψεις. Θέλω να σταθώ αυτό που βιώνει, το bullying, αυτό που βιώνει ο φίλαθλος κόσμος του Άρη. Είτε από τους νέους ανθρώπους που πάνε να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας, τους καινούριους και έτσι πως αναφέρονται εξηγιαστές του ποδοσφαίρου, που κόφτονται για το καλό του ποδοσφαίρου, πρώτον και καλύτερο τον κύριο Γραμμένο, ο οποίος ανέχεται και βλέπει όλη αυτή την κατάσταση, βλέπει τα όρια που γίνονται εις βάρος του Άρη, το τρένο από τις ομάδες της Λαμίας και το Απόλλων, τις ευνοϊκές διαιτησίες. Εφόσον κόφτεται λοιπόν για το καλό και το τίμιο ποδόσφαιρο, μας πει ο κύριος Γραμμένος που δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα ποτέ, τι έχει κάνει για αυτό το λόγο, αύριο θα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Τι να κάνει εδώ ο διαιτητής που διαμορφώνει το αποτέλεσμα στην Κρήτη και δεν είναι μόνο εις βάρος του Όφη, είναι και εις βάρος του Όφη με το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, είναι από την ΕΠΟ Μακεδονίας. Ναι, και πολλοί άλλοι. Και πάρα πολλοί άλλοι. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω λίγο αυτό το σκεπτικό, Χρυσταθή, για να καταλάβουμε ότι τελικά μάλλον ο κύριος Καμένος άλλες εντολές παίρνει. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει. Τι έχει κάνει, ας μας πει τι έχει κάνει. Αλλά μάλλον οι εντολές είναι διαφορετικές. Να πάμε λοιπόν τι βιώνει ο κόσμος του Άρη. Να πάμε στα κυβερνητικά στελέχη που δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα πλέον. Από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Από τον Υπουργό Οικονομικών που ο κόσμος του Άρη βιώνει όλη αυτή την αδικία και είναι μέχρι το λαιμό. Τα αστιάκια πώς θα μοιράσει το πλεώνασμα και σε ποιους θα μοιράσει το πλεώνασμα. Κάποιον κύριο Ζουράρη με τις αμπελοφιλοσοφίες του. Μπορούν να μας πούνε λοιπόν, αφού ασχολούνται και κάνουν δηλώσεις για το ποδόσφαιρο που δεν έχουν και αρμοδιότητα, γιατί σε άλλα υπουργεία είναι. Να μας πούνε γιατί δεν εκδικάζεται η υπόθεση της Λαμίας. Νομίζω θα δώσουν την ίδια απάντηση που έδωσε ο κύριος Βασιλιάδης στον κύριο Καρυπίδη προχθές. Δεν ξέρω τι απάντηση έδωσε. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στη δικαιοσύνη. Στα άλλα όλα παρεμβαίνουν όμως. Φυσικά. Και παρεμβαίνουν λοιπόν και με άσχημο τρόπο. Και ο κόσμος του Άρη είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Ξέρεις όμως κάτι, δεν σέβονται. Δεν σέβονται ούτε το λαό του Άρη, ούτε την ιστορία των 103 χρόνων του Άρη. Μάλλον έχουν παρασυρθεί από την έπαρξη. Από την έπαρση που υπάρχει αυτή τον καιρό στην πόλη μας και ξεχνάνε ότι η μισή πόλη είναι Άρης. Ξεχνάνε ότι η μισή πόλη είναι Άρης. Αλλά όταν θα πας σπίτια τους, εγώ λέω, θα έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με την αγαπημένη τους ομάδα. Εμείς τι κάνουμε. Μήπως όμως για θέμα την έπαρση φταίμε και εμείς. Έχουμε εντός εισαγωγικών τιμωρήσει όλους αυτούς. Όχι τους συγκεκριμένους που ανέφερες. Όχι, για πολλοί είναι, δεν είναι μόνο συγκεκριμένοι. Όλους αυτούς τους πολιτικούς που κατά καιρούς ξεχνάνε τον Άρη και το θυμούνται μόνο πριν τις εκλογές. Ωραία, αυτό λέω γιατί ο κόσμος του Άρη είναι περήφανος και περπατάει με ψηλά το κεφάλι. Άλλοι δεν περπατάνε με ψηλά το κεφάλι πλέον. Λοιπόν, και δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει. Και το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Θα αφήσουμε κι άλλο να ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση. Ήρθε, Χρήσταθε, η ώρα να ξαναθυμίσουμε το τι είστε Άρης και να βγάλουμε τη δυναμική του Άρη επιτέλους. Επιτέλους. Έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται όμως κάποιος μπροστά και εδώ θα κάνω την ερώτηση την κρίσιμη. Αν ο Ντίμης Παπαϊωάννου, γιατί μου ήρθε και μήνυμα τώρα, αν ο Ντίμης Παπαϊωάννου προτίθεται να ασχοληθεί παραγωγικά με τον Άρη. Όχι, φυσικά το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Κρατάω αυτό. Αυτή την απόφαση, όχι γιατί μόνο ότι δεν θέλω ή αυτό, δεν μπορώ κιόλας. Τα μεγέθη έχουν ξεφύγει. Ο Άρης πρέπει, από τον Άρη πρέπει να το διεκπούνε μεγαλοπαράγοντες, με οικονομική ευχέρεια πάρα πολύ μεγάλη, να τον κάνουν ανταγωνιστικό. Εμείς είμαστε κοντά στον Άρη, εγώ δεν αμφιβάλλω. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε εμείς και ούτε καν με περνάει στο μυαλό και ούτε μπορώ φυσικά. Εντάξει, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί βγήκα και μιλήσω μήπως ο κόσμος νομίζει κάτι άλλο. Ναι. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ. Δεν είναι ότι μόνο δεν θέλω. Δεν μπορώ κιόλας.
Λοιπόν, και μιλάμε και λέω, για λοιπόν, ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, έτσι το ξεκαθαρίζω. Και φυσικά, ναι. Mm-hmm. Καλά, άλλωστε και οι δύο, διοικήσεις έχουν μεγάλο μετόχους. Εντάξει. Μπορείς για το μπάσκετ να συμβάλλεις, λέει ο φίλος ο 506, μπορείς να συμβάλλεις στην έβρεση ή έλευση επενδυτή με τις όποιες γνωριμίες κτλ. Μα κάτι να υπάρχει. Αλλά πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες του Άρη είναι άλλοι. Φυσικά εγώ μπορώ να είμαι οτιδήποτε και πάντα είμαι επιστρατευμένος σε ό,τι αφορά τον Άρη, αλίμονο. Μπορώ πραγματικά οτιδήποτε, αν είναι να βοηθήσω, να μπορώ να κάνω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Δεν το κάνουμε. Βλέπεις να αλλάζει αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψε λίγο πριν? Γιατί πολλοί κόσμος έχει την αίσθηση ότι είναι στην αρχή αυτής της κατάστασης, αυτό το bullying που λες, με κυβερνητικούς παράγοντες, με επενδυτές σε άλλες ομάδες να μιλούν κατά τον τρόπο τον οποίο μιλάνε, για αυτό την προσπάθεια να μας πείσουν όλοι για τη μια ομάδα στην πόλη, για όλο αυτό το concept το οποίο στηρίζεται και επικοινωνιακά πάρα πολύ. Πέρα από ότι όποια αντίδραση μπορεί να έχει ο κόσμος του Άρη, okay, δεν πρέπει όμως να έχει κάποιον μπροστά? Φυσικά και πρέπει να έχει μπροστά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω ότι ήρθε η ώρα να ξαναθυμίσουμε τι εστί Άρης. Καθόμαστε και ανεχόμαστε αυτό που ζούμε καθημερινά, εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, λέω λοιπόν, μια επιτροπή σήμερα με προστάτη των αριστέχνη, τις διοικήσεις των ομάδων, οι επιφανείς παράγοντες ή οτιδήποτε. Ας πάρουμε με τη σειρά όλα τα Υπουργεία. Εμείς έχουμε διαλυθεί, ο καθένας είναι στο μέρος του. Mm-hmm. Δεν ακουγόμαστε πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι δώσαμε και εμείς δικαίωμα σε όλα. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Εγώ σαν Αριανός αυτό βλέπω και αυτό θα θέλω να κάνω. Και ας μπω και μπροστά εγώ σε αυτή την προσπάθεια, mm-hmm, της Επιτροπής. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε όμως. Και ας είναι και οι θεσμοί, ο ραστέχνης, οι διοικήσεις των ομάδων, επιφανείς παράγοντες, Αριανή, ό,τι είναι. Νομίζω ότι αλλά δεν μπορεί να περνάει όλο αυτό το μπούλικ εις βάρος του κόσμου του Άρη. Αν δεν υπάρχει θεσμική υποστήριξη, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει απλά κάποια Αριανή. Φυσικά θεσμική, από εκεί ξεκινάει. Αυτό ίσως το πρέπει να γίνει λοιπόν κάτι σε σχέση και με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ και με τον ερασιτέχνη και όλοι μαζί να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Με όλο τον Άρη. Με όλο τον Άρη. Μας αφήνει όμως η καθημερινότητα και ειδικά η καθημερινότητα του ποδοσφαίρου να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί πιο πολύ ακούω να μαλώνει ο Αριανός με τον συναριανό του για το αν είναι καλός ή κακός ο Καρυπίδης ή ο Λάσκαρης, παρά για το τι συμβαίνει και τα βέλη που δέχεται απ' έξω. Το σκεπτικό, Χρήστα, του έντυπο της εφημερίδας που βγάζουμε, το Άρης Είσαι, ξεκίνησε από αυτό, για τη συσπήρωση του κόσμου. Λοιπόν, να σταματήσουμε λοιπόν να μαλώνουμε, αν μαλώνουμε, και να ενωθούμε, να δείξουμε τη δύναμη του Άρη. Ήρθε η ώρα. Όσο αργούμε τόσο χειρότερα είναι. Mm-hmm. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Δεν κρατάει κανένας ούτε τα προσχήματα. Ναι, νομίζω ότι πλέον... Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει, το λένε στάση. Κάποτε τουλάχιστον το λέγανε ότι γινόντουσαν στα κρυφά. Τώρα το λένε ξεκάθαρα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Νομίζω ότι είναι προφανής η στόχη και για την εξάπλωση επιχειρηματικά και στα μίντια και στην πολιτική. Και προσπαθούν, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, να συνδέσουν και μια ομάδα με όλο αυτό για να γίνει αυτή η κατάσταση. Εντάξει, αλλά ξεχνάτε ότι ο κόσμος του Άρη είναι χιλιάδες κόσμος. Mm-hmm. Χιλιάδες κόσμος. Μου είπες για το ποδόσφαιρο. Πώς βλέπεις το μπάσκετ και την προσπάθεια του κ. Λάσκαρη? Πιστεύω ότι έκανε την προσπάθεια, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ανέβασε το μπάτζετ της ομάδος. Έφερε ξένους, αλλά ήταν μια χρονιά τόσο άτυχη για τον Άρη, για τον μπάσκετ του Άρη, με τραυματισμούς, με τη χημεία της ομάδος. Αναγκάστηκε ο κ. Πρίφτης να αλλάξει αρκετούς παίκτες στη διάρκεια, χάθηκε η χημεία. Θέλω να το πω έτσι με πολύ λίγα λόγια, ότι είχαμε πολύ άτυχη χρονιά, πολύ άτυχη χρονιά. Φυσικά, στο τέλος, στα play-off δείξαμε πραγματικά ότι ο Άρης, έστω και με τόσες πολλές ελλείψεις, ήδη είναι και σε... Τα play-off είναι σε εξέλιξη, αλλά εξασφάλισε ήδη την τέταρτη θέση και πάει για παραπάνω. Mm-hmm.
Πάντως ο Αργιανός, εντάξει και εσύ, έχουμε μάθει αλλιώς. Σαν σήμερα παραδείγματος χάρη το τελευταίο πρωτάθλημα. 8 ναι, Μαΐου σίγουρα, με το καλάθι κεφάλι του Σέλερς. Και είναι φυσιολογικό. Σίγουρα, αλλά ας καταλάβουμε ο κόσμος, εγώ έκανα παράγοντας και γνωρίζω ότι δεν γίνεται μια ομάδα από τη μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η οικογένεια Λάσκαρη το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και κάθε χρόνο αν μπαίνει ένα λιθαράκι και ένα λιθαράκι και ένα λιθαράκι σε όλα, από τις δημόσιες σχέσεις, την οργάνωση, τον κορμό της ομάδος και όλο αυτό, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταφέρει να σπάσει ακόμη και τη διάδα. Τι απαντάτε σε αυτούς που πιο έντονα το έχουν πει στο μπάσκετ κατά καιρούς, και για εσάς και για τον Ηλία τον Πόπη έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα, ότι προσπαθείτε να απαξιώσετε μια τον Καρυπίδη, μια τον Λάσκαρη, για να γίνετε εσείς διοίκηση, για να είστε εσείς η επόμενη μέρα. Λέω πράγματα που γράφονται. Μα εμείς δώσαμε και λέγονται και είπαμε θα μιλήσουμε, ναι, κανονικά. Τώρα εδώ όμως, κοίτα, εδώ θέλω τώρα λίγο να... Ο κόσμος πιστεύω ότι έχει καταλάβει. Ο νορμάλ κόσμος εννοώ, εντάξει. Εγώ, Ντίμη, να σου πω κάτι. Προσπαθώ να φέρω τις ερωτήσεις που απασχολούν τον Αργιανό. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν είναι το θέμα αν ξέρω εγώ ή πέντε άλλοι συνάδελφοι. Το θέμα είναι εμείς, ο κόσμος να ξέρει. Η γέννηση έδωσε τις συμμετοχές στον κύριο Λάσκαρη. Πραγματικά, εμείς δεν ήμασταν, μόνο μέτοχοι ήμασταν, δεν ήμασταν καν διοίκηση. Λοιπόν, ήδη είχαμε αποχωρήσει εδώ και αρκετά καιρό πιο μπροστά, με μηδέν, φυσικά το ξαναεπαναλαμβάνω αυτό, με μηδέν χρέη προς την ομάδα. Δεν αφήσαμε ούτε ένα ευρώ χρέος. Και αυτό πραγματικά είμαι περήφανος γι' αυτό και με όλη την ομάδα που ήμασταν μαζί στη γέννηση. Λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι που είναι η οικογένεια Λάσκαρη στον Άρη. Θα το πω και θα το ξαναπώ χίλιες φορές, αλλά αυτά τα πιστεύω τα σχόλια είναι κακοπροαίρετα. Δεν πιστεύω ότι είναι από πραγματικά Αριανούς που αγαπάνε το τμήμα. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εμπλοκής, το ξανασημειώνουμε, παραγοντικά ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο, πέρα από το διαρκεία σας και τα λοιπά, φυσικά, και τη συνδρομή σας στην ώρα. Το λέμε για να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί τα σενάρια υπάρχουν και βέβαια στον Άρη ακούμε πάρα πολλά σενάρια όλα αυτά. Εντάξει, πάντα τα σενάρια διαψεύδονται όμως. Και ό,τι αφορά εμένα, γιατί σε πάρα πολλά σενάρια έχω μπει τα τελευταία χρόνια, έχουν διαψευθεί όλα. Mm-hmm. Κανένα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Επιβεβαιωθεί, ναι. Επιμένει ο κόσμος, βλέπω αρκετά μηνύματα που έρχονται για περί επενδυτή και αν μπορεί να βοηθήσει ο κύριος Παπαγιάννου με επενδυτή. Ακούει ο άλλος επιχειρηματίας. Υπάρχουν άνθρωποι του κύκλου που μπορούν να έρθουν στον Άρη? Εγώ, από ό,τι ξέρω, περισσότερο κόσμο κάνω εξαγωγές. Έχω πελάτες εξωτερικού λοιπόν, οι οποίοι δεν έχουν καμιά ψώρα με την μπάλα. Εντάξει, δεν είναι καθυστερημένοι όπως είμαστε εμείς. Και ασχολούμαστε τη μισή μέρα πραγματικά με τον Άρη μας. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι. Δεν μπορεί να αναφέρεις κάτι, ότι ξέρεις, έλα βάλει λεφτά στον Άρη, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Εγώ δεν έχω τέτοιες διασυνδέσεις φυσικά και δεν μπορώ. Η κυβέρνηση όμως που είπατε, όχι μόνο η τωρινή, η οποιαδήποτε, έχει την δυνατότητα να προτείνει εντός εισαγωγικών σε επενδυτές να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Αυτό πάνω από ότι είναι κοινό μυστικό, ότι πολλοί παράγοντες και ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έτσι έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια προς μια ομάδα πηγαίναν συνέχεια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα του παρελθόντος. Είναι αυτά τα προηγούμενα που έχω αναφέρει. Ναι. Ότι εκεί δεν μπορεί να πιέσει λοιπόν, δεν μπορούμε να πιέσουμε συνολικά ως Άρης. Αυτό δεν λέω, ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή. Και δεν θα πάμε μόνο στα Υπουργεία, να αλωνίσουμε όλα τα Υπουργεία. Πάμε και στην αντιπολίτευση, θα πάμε σε όλα τα κόμματα. Θα αναφέρουμε το πρόβλημά μας για όλο αυτό που γίνεται στην πόλη μας. Μήπως αυτό που λέτε τώρα δημόσια πρέπει να γίνει και υπό τη μορφή κάποιας επίσημης επιστολής, θέσης, πρότασης? Πλέον, ακόμα και μέσα στις εφημερίδες θα μπορείτε να το κάνετε, πέρα από το δημόσιο λόγο που έχετε τώρα προς τον Εραστέχνη, την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Βεβαίως. Εγώ θα είμαι προς το τάδι σε αυτή την προσπάθεια. Θα είμαι μπροστά δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Σας το λέω ειλικρινά, γιατί δεν αντέχω άλλο κι εγώ. Δεν αντέχω άλλο. Mm-hmm. Θα είμαι μπροστά της. Σε αυτή την προσπάθεια θα μπω μπροστά και για τον Εραστέχνη και για την Επιτροπή και για τα ραντεβού στην Αθήνα και για οτιδήποτε. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό από την κουβέντα που κάνουμε. Και πρέπει βέβαια να πάει και στις πράξεις πλέον. Γιατί εδώ πολύ σωστά μου λέει ένας φίλος ότι ο κόσμος του Άρη έχει δυναμική. Αν δεν τη διοχετεύσει κάποιος προς μια εξωστρεφή κατεύθυνση, στρέφεται στο εσωτερικό. Έτσι γίνεται πάντα. Και επειδή δεν σπρώχνει κανένας προς τα έξω, η ενέργειά μας πάει με το λάθος τρόπο στο εσωτερικό του συλλόγου.
Νομίζω ότι είναι πιστεύω ότι φτάσαμε στα όρια. Πιστεύω ότι φτάσαμε στα όρια όμως τώρα. Ήρθε η ώρα να ξαναθυμίσουμε, το ξαναπαναλαμβάνω, τι SDR's. Μάλιστα. Εγώ κρατάω τη δέσμευση αυτή ότι θα μπείτε μπροστάρι σε μια τέτοια κατάσταση. Φυσικά θέλουμε να τη δούμε να παίρνει και επίσημη μορφή. Ναι, νομίζω... θέλω και συμπαράσταση από τις διοικήσεις. Mm-hmm. Σίγουρα. Φαντάζομαι ότι θα ξέρουμε σύντομα για την ανταπόκριση ή όχι. Και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση σε ένα τέτοιο πράγμα, μετά θα πω άξιο της μοίρας μας. Τι να πω. Μετά ας καθίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα τα οποία γίνονται χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση. Ωραία, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.